σας πούμε καλή ανάρρωση, να τις ευχηθούμε περαστικά μέσα από την καρδιά μας. Ήταν 10 μέρες για επαγγελματικό ταξίδι στην Ινδία, για τα χαλιά, εκεί έβλεπε... Βγαίνει από το νοσοκομείο, παιδιά, δεν το ήξερα. Ναι, έπαθε μία λίμωξη, δύο λίμωξεις για την ακρίβεια, με αφόρητους πόνους όλο το σώμα και πυρετό. Νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο, σε θεραπευτήριο της Γλυφάδας και η Μέρι Αρώνη τη συνάντησε την ώρα που έβγαινε από το νοσοκομείο, γιατί πήρε εξιτήριο και θα κάνει κάποιες θεραπείες. Περαστικά. Ευχαριστώ, αγάπη μου, να είσαι καλά. Τι πάθαμε. Τι πάθαμε. Ταλαιπωρήθηκα πολύ σε αυτό το ταξίδι που έκανα στις 10 μέρες στην Ινδία. Έπαθα μια σοβαρή διπλή λίμωξη. Μια ουρολίμωξη και μια λίμωξη στο αναπνευστικό. Με τη βοήθεια της Παναγίας είμαι λίγο καλύτερα και σήμερα είμαι εδώ, βγαίνω. Και είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες της ζωής. Δεν υπάρχουν κανόνες υγιεινής, είναι αντίξωες οι συνθήκες. Κάθε πρωί, πριν βγω έξω, θέλω μία ώρα προετοιμασία. Πρέπει να βάλω τα... Βέβαια, ξυπνώ και βάζω τα κατάλληλα σπρέι σε όλο μου το σώμα και στο πρόσωπο. Τυλίγω τα μάτια μου. Τα αντικουνουπικά. Αλήφομαι όλοι, βάζω μετά τα κορδελάκια, βάζω τα αυτοκόλλητα, παπούτσια, μακριά μανίκια για να μπορέσω να βγω, δηλαδή προστατευμένη, δεν βγαίνω απροστάτευτη. Κάθε μέρα να ξυπνάμε, να κάνουμε το σταυρό μας και να λέμε σε ευχαριστώ Θεέ μου για αυτά που μας δίνεις. Όταν ήρθα την Παρασκευή το βράδυ, που, όταν έφτασα δηλαδή, δεν θυμάμαι τώρα ποια μέρα γιατί έχω και μια απώλεια μνήμης, όταν έφτασα εδώ και ήρθε και με πήρε ο άντρας μου το αεροδρόμιο, δεν μπορούσα, βασικά μου κόπηκε η όρεξη, είχα πυρετό και δεν είχα αντοχή να κάνω ούτε ένα μέτρο, δηλαδή παρέλυσα που λέμε. Τώρα έχω πάρει μια πολύ μεγάλη αγωγή, την οποία θα πρέπει να την τηρώ ευλαβικά τουλάχιστον για 20 μέρες και πάνω απ' όλα δεν πρέπει και να κουράζομαι. Τον ανησύχησες, τον άγχωσες? Σ' αγαπάει και το ξέρεις και το δείχνει κάθε φορά. Εντάξει, δεν το ήθελα, καλή μου. Και εγώ τώρα που θα προτιμούσα να είχα όλες αυτές τις 4 μέρες που είμαι εδώ στο νοσοκομείο, θα προτιμούσα να ήμουν στο σπίτι μου, να ήμουν ήρεμη, να είχα ξεκουραστεί, να ήμουν στη δουλειά μου, να πήγαινα με την ηρεμία μου στις βραβεύσεις, να κάνω την έκθεσή μου. Δεν το ήθελα. Κανείς δεν θέλει. Ποιος θέλει, ρε παιδιά, ακούγεται ταλαιπωρημένη, έτσι. Είναι η δεύτερη φορά, θυμόσαστε, ότι η κυρία Μυραράκη έχει ξαναρρωστήσει. Είχε πάθει μία ιωδινή λίμωξη. Ναι, πάλι μετά από ταξίδι και μάλιστα κράτησε πολύ. Γι' αυτό το όνομα της Ινδία. Δεν της πάει Ινδία, να πάει Φιλιππίνες την επόμενη φορά. Δεν της πάει Ινδία καθόλου. Κάνουν χαλιά στις Φιλιππίνες. Όχι, λένε το όνομά της που ήταν στην Ινδία. Και πρέπει να γίνει γρήγορα καλά, γιατί από 29 Σεπτεμβρίου μέχρι και 11 Οκτωβρίου έχει την καθιερωμένη έκθεση με μοντέρνα και κλασικά χαλιά στο Θεοξένια Παλά, στο ξενοδοχείο. Δηλαδή και από όλη η Αμερική ήρθε Παρασκευή και νόμιζε ότι είναι Δευτέρα. Αυτό είναι ή τι τράβηξε εκεί που έπρεπε κάθε πρωί να βάζει τα σπρέι, να βάζει τα κορδελάκια, τα παπούτσια και όλα αυτά. Μα δεν εκείνο ότι αυτό που ήθελε να πει η γυναίκα είναι ότι εγώ τήρησα όλου του κανόνε. Δηλαδή, ό,τι μπορούσα να κάνω και να προστατέψω τον εαυτό μου το έκανα. Αλλά και πάλι. Αρρώστησε. Τώρα και την κράτησαν 4 μέρες. Δεν σε κρατάνε 4. Δεν είναι και εύκολη η ζωή που κάνει, παιδιά. Δηλαδή, σκεφτείτε πόσα χρόνια η γυναίκα αυτή πάει σε περιοχές που δεν κυκλοφορεί εύκολα μια γυναίκα μόνη της για τη δουλειά της. Και να σας θυμίσω ότι η Μυραράκη δεν εννοείς είχε καθόλου... τα ταξίδια, γιατί εδώ είναι μια ζωή. Αφγανιστάν. Πήγαινε παντού. Εννοείται. Και η γυναίκα ξεκίνησε πουλώντας πιάτα και ποτήρια στο μοναστηράκι. Έτσι ξεκίνησε η Μυραράκη. Σε πάρα πολύ δύσκολη ζωή και πραγματικά αυτοδημιούργητη. Καλά, εγώ τώρα αυτό που λες, συγγνώμη. Το έχει πει η ίδια σε συνέντευξη. Ναι, αλλά οφείλω της να κάνω μια παρένθεση ότι υπάρχουν και γυναίκες που δουλεύουν από το πρωί στο βράδυ για να τα βγάλουν πέρα. Τέτοια γυναίκα είναι και η Δέσποινα. Το ότι αρρώστησε δεν έχει να κάνει όμως με αυτό. Όχι, το ότι να καταλάβω ότι έχει δουλέψει πάρα πολύ πάρα στη ζωή. Και σκληρά. Έχει δουλέψει με τα σκληρά. Έχει να κάνει το αλλά το θέμα αυτό τώρα έχει προκύψει γιατί τα ταξίδια αυτά είναι επικίνδυνα και αναλόγως με τα αντισώματα που έχει. Δεν ξέρω εγώ τι, με το πόσο δυνατό είναι το ανοσοποιητικό σου, μπορεί εύκολα να ξαναπέσει. Άρα να οργανώσω κάτι για Ινδία να πάμε. Να περάσουμε καλά. Περαστικά να είναι. Περαστικά. Περαστικά και...